Είναι οι περιπτώσεις οι πιο ιδιαίτερες και εκείνες που εντοπίζονται τα περισσότερα λάθη. Mm-hmm. Θέλουν πολύ προσεκτική αποτύπωση των συμβολιογραφικών πράξεων για να δούμε πώς αποτυπώνονται. Είναι διαφορετική αποτύπωση αποθηκών και χώρων στάθμευσης σε πολυκατοικίες και διαφορετική σε μονοκατοικίες. Οι βοηθητικοί χώροι που είναι αυτοτελείς ιδιοξίες έχουν δηλαδή αποκτηθεί με διαφορετικό συμβόλαιο, γράφοντας το Ε9 με ξεχωριστή γραμμή από την κύρια κατοικία. Είναι τελείως ξεχωριστό ακίνητο και δεν γράφονται σαν. Το συνθέσερος λάθος εδώ είναι ότι γράφεται σαν βοηθητικός χώρος στην κύρια κατοικία. Μάλιστα. Ενώ πρέπει να γράφεται τελείως ξεχωριστά. Συνεχίζουμε να δούμε τι γίνεται παρακάτω. Με τις αποθήκες. Οι αποθήκες που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας και δεν ανήκουν ως παρακολούθημα σε οριζόντια ιδιοκτησία της πολυκατοικίας δεν δηλώνονται στο Ε9. Είναι ακριβώς το αντίθετο από την προηγούμενη περίπτωση. Εδώ δεν δηλώνεται καθόλου η αποθήκη αυτή. Γιατί γι' αυτό και επιβαρύνονται ένφια χωρίς κανένα λόγο. Και στη συνέχεια η κοινόχρηστη θέση στάθμευσης. Η κοινόχρηστη θέση στάθμευσης σε πολυκατοικία θα δηλωθεί μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αποκλειστική χρήση του κοινόχρηστου αυτού χώρου με βάση το συμβόλαιο αγοράς της ιδιοκτησίας και συνεπώς δεν δηλώνονται θέσεις στάθμευσης που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας και δεν αποτελούν παρακολουθήματα της κύριας κατοικίας.